Η ομάδα του Ερμή ήταν η νικήτρια στο στερεοελλαδίτικο ντέρμπι της πρεμιέρας της Elite League 2024-2025. Στο παιχνίδι που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Σχηματαρίου, το συγκρότημα του Νίκου Οικονόμου επικράτησε του Έσπερου Λαμίας με 81-75. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 22-16, 42-35, 60-53, 81-75. Για τους νικητές, ο Γουέσλεϊ σκόραρε 23 πόντους με 2 τρίποντα και ο Τζόλος 20 με 3. Από τον Έσπρο ξεχώρισε ο Χουχούμης, ο οποίος σκόραρε 26 πόντους με 3 τρίποντα. Νομίζω ότι ξέραμε από την αρχή ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα πρωταγωνιστή χρόνια στην κατηγορία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καμία ομάδα στην κατηγορία δεν είναι έτοιμη, τελείως έτοιμη και για το πώς θα προσεστεί αργότερα. Νομίζω οι ομάδες ακόμα ψάχνονται. Ψάχνουν τα πατήματά τους. Έτσι είμαστε και εμείς με τα μικροπροβλήματα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε, αν και κυνηγάγαμε από την αρχή σε όλο το μάσκετ στο σκορ και παλέψαμε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Τα παιδιά καταβάλαν μεγάλη προσπάθεια. Αλλά κάθε φορά που φτάναμε στην πηγή δεν μπορούσαμε να. Δηλαδή, εκεί που φτάναμε κοντά και να ισοφαρίσουμε το μάτς ή να περάσουμε μπροστά, γίνονταν κάποια μικρολαθάκια και μας ξαναφεύγανε. Κοιτάξτε, θετική τέτοια έχω από την πρώτη. Ξέραμε ότι το πρωτόκολλο ήταν πολύ δύσκολο μάτς. Παρ' όλα αυτά, μας μένει η πίκρα ότι ήταν ένα μάτς το οποίο και για κάποιες λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να το έχουμε πάρει. Μας μένει αυτή η πίκρα. Έτσι είναι το μπάσκετ. Συνεχίζουμε και κοιτάμε πλέον το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας με τα Τρίκαλα. Είναι σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί αυτή την εποχή καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Ο Έσπρος Λαμίας είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ καλύτερη. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε νίκη. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ζητούμενο δηλαδή είναι να πάρει το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα, χειρότερα και οι δύο ομάδες. Έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια. Ένα ευχαριστώ στον κόσμο που βρέθηκε εδώ σήμερα. Για μένα είναι το γήπεδο. Θα πρέπει να κρέμονται τα κάγκελα. Δεν είδα κάτι τέτοιο πάλι σήμερα να κρέμονται τα κάγκελα. Ας συνειδητοποιήσει το σχηματάρι. Δεν είναι κάτι πιο σοβαρό να κάνει το Σάββατο και την Κυριακή. Ας έρθουν εδώ πέρα και να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Δεν έχουν τίποτα άλλο πιο σοβαρό. Σάββατο και Κυριακή να έρχονται εδώ πέρα να γεμίσουν το γήπεδο. Αν δεν μπορούμε να έχουμε 400-500 άτομα, δεν υπάρχει κανένα λόγο να είμαστε εδώ. Να κρέμονται από το γήπεδο.